Σάλλος με την καταδίκη παπά. Μητσοτάκης. Ατιμωτικό αδίκημα. Πού κρατάει το Τσίπρα? Market Pass. Ανάσα στα ευάλωτα νοικοκυριά. Ευπρόσδεκτο το μέτρο από τους φορείς. Δημήτρης Μπιάγκης. Συντάσσομαι στο πλευρό των σοφρονιστικών υπαλλήλων σε ό,τι αφορά το Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 4 Μαρτίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους, την ώρα που η χώρα θρηνεί για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θέσει κανόνες για την ασφάλεια των τρένων, τους οποίους η Ελλάδα δεν είχε ακολουθήσει, με αποτέλεσμα να έρθει αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Open, όλες οι χώρες έπρεπε μέχρι το 2020 να έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα για διαχείριση σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, το οποίο αποτελείται από δύο συστήματα. Το σύστημα σηματοδότησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας, το σύστημα φωνητικής ραδιοεπικοινωνίας. Σημειώνεται ότι βάσει του κανονισμού οι χώρες μπορούν να πάρουν παράταση σε περίπτωση που το δικαιολογήσουν. Αυτό έκανε η Ελλάδα το Μάρτιο του 2022 με αποτέλεσμα να πάρει παράταση μέχρι το 2023 για ορισμένες γραμμές, ανάμεσα στις οποίες και η βασική Δομοκός, Παλαιοφάρσαλα, Θεσσαλονίκη. Μάλιστα και στο σχέδιο ανάκαμψης της Ελλάδας προβλέπεται η ολοκλήρωση αυτού του συστήματος μέχρι το τέλος του 2023. Ο οργανισμός, ο οποίος διαχειρίζεται τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος, είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σιδηροδρόμων. Η Ελλάδα πάντως έχει παραπεμφθεί από την Επιτροπή στο Ειδικό Δικαστήριο πριν από 15 ημέρες για το θέμα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ωστόσο, η παραπομπή δεν αφορά την ασφαλεία του δικτύου υποδομών, αλλά τη διαφάνεια των έργων υποδομών, καθώς η χώρα μας είναι η μοναδική η οποία δεν έχει υπογράψει μια σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και του Διαχειριστή Υποδομών Σιδηροδρόμων, που είναι ο ΣΕ. Η συμφωνία αυτή είναι κρίσιμη, καθώς σε αυτή περιγράφεται η ευθύνη του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Από την πρώτη στιγμή μετά την τραγωδία στα Τέμπη, οι εργαζόμενοι των τρένων επεσήμαναν πως συνεχώς το προηγούμενο διάστημα διαμαρτύρονταν για τις τραγικές ελλείψεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας και την ασφάλεια. Ωστόσο, οι φωνές τους όχι μόνο δεν εισακούστηκαν, αλλά όπως αποκαλύφθηκε, η εργοδοσία του ΟΣΕ έστελνε εξώδικα στα σωματεία των εργαζομένων που διαμαρτύρονταν, με αποτέλεσμα σήμερα να θρηνούμε τον θάνατο τουλάχιστον 57 συνανθρώπων μας μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύφθηκε στην τηλεόραση του Open, ένα από τα σωματεία που ανήκουν στην Ομοσπονδία του ΟΣΕ, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης που αποτελείται από τους οδηγούς, είχε στείλει εξώδικα αναφέροντας τα προβλήματα στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων και στις 31 Οκτωβρίου του 2022. Το εξώδικο έγραφε μεταξύ άλλων: «Ζητάμε την άμεση αποκατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής, τηλεδιοίκηση, φωτοσύματα, ETCS και της ασφάλειας του δικτύου, η οποία έχει καταστεί εδώ και χρόνια προβληματική». Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, σε αυτά τα αιτήματα ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος απάντησε με εξώδικα στους εργαζόμενους, αναφέροντας ότι όλα όσα υποστηρίζουν είναι συκοφαντικά και ότι θα υποστούν τις συνέπειες. Σιωπηρή διαμαρτυρία με ηχηρά μηνύματα και στην Κέρκυρα χθες, στο Πεντοφάνανο και την Ανουτσιάτα. Πολίτες κάθε ηλικίας ένωσαν τη θλίψη αλλά και την οργή τους, διαμαρτυρώμενοι για τις εγκληματικές συνθήκες που οδήγησαν στο πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Σε μια πρωτοβουλία της τελευταίας στιγμής, μοιρασμένη μέσω των social media, συγκεντρώθηκαν πολίτες, αρκετοί εξ αυτών με τα παιδιά τους, για να ενώσουν τη θλίψη και το θυμό τους το βράδυ της Παρασκευής. Παρόμοιες συγκεντρώσεις έγιναν ταυτόχρονα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πολλές άλλες πόλεις της χώρας. Κάποιοι ζήτησαν να πούν δύο λόγια για να ζητήσουν δράση από τους πολίτες για να μην υπάρξουν ποτέ ξανά άλλα Τέμπη. Ο Αντώνης Κουρσάρης, ένας εκ των συμμετεχόντων της σιωπηρής διαμαρτυρίας, μίλησε στο Start σχετικά. Σήμερα εκφράζουμε τη θλίψη, τη θλίψη και τον αποτροπιασμό μας για τον άδικο χαμό δεκάδων ανθρώπων στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο κυρκυραϊκός λαός αποφάσισε σήμερα να διαδηλώσει, να υπερασπιστεί το δημόσιο αγαθό των μέσων μαζικής μεταφοράς
Παιδεία, υγεία, πολιτισμός, ρεύμα, μεταφορές πρέπει να ανήκουν στο λαό. Αυτό είναι το μήνυμα που σήμερα θέλουμε να δώσουμε, να διεκδικήσουμε εκείνα που μας αξίζουν, να μην γίνονται βορρά στα μεγάλα συμφέροντα για τα κέρδη των λίγων. Είμαστε πραγματικά συγκλονισμένοι από τον χαμό αυτών των παιδιών. Δεκάδες παιδιά έχασαν άδικα τη ζωή τους σε ένα τραγικό δυστύχημα που αναδεικνύει τις διαχρονικές ευθύνες των κυβερνώντων που απαξίωσαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά κυρίως της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν έχει καν το σθένος να αναλάβει την πολιτική ευθύνη και να αναζητηθούν οι ευθύνες σε εκείνους που τους αναλογούν να αποδοθούν. Δηλώνουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους ανθρώπους που έχασαν τους συγγενείς τους. Δηλώνουμε πραγματικά την αμέριστη συμπαράστασή μας στους τραυματίες και δηλώνουμε ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα. Το κεντρικό σημείο συνάντησης στο Πεντοφάναρο φωτίστηκε με δεκάδες κεράκια αναμένα. Άλλα από αυτά σχημάτιζαν τις λέξεις «έγκλημα», «Τέμπη». Και άλλα ήταν στα χέρια τους σε ένα βουβό επιτάφιο. Άλλοι πολίτες, κυρίως νέοι άνθρωποι, ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα και συγκεντρώθηκαν στην Ανουνσιάτα για να διαμαρτυρηθούν για τις εγκληματικές συνθήκες που συνετέλεσαν στο πολύ νεκρό δυστύχημα. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, και χθες και τις προηγούμενες μέρες τι έλεγε ο Κώστας Καραμαλής, ο Υπουργός Μεταφορών, σχετικά με την ασφάλεια των τρένων στη Βουλή. Πριν λίγες μέρες, πριν το φωνικό αυτό δυστύχημα, την εγκληματική αυτή ενέργεια. Πάμε να θυμηθούμε τώρα τη μεταβίβαση του 100% της τρένοσε στους Ιταλικούς σιδηροδρόμους έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ που γιόρταζε ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον Ιταλό ομολογό του Πάολο Τζεντιλόνι το Σεπτέμβριο του 2017 στην Κέρκυρα. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με υπουργό μεταφορών τον Χρήστο Σπίρτζη πουλήθηκε η τρένοσε στην Ιταλική Φεροβίε έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ πυροδοτώντας έκρηξη οργής από τη Νέα Δημοκρατία, τότε αξιωματική αντιπολίτευση. Η τρένοσε είναι η σημερινή Hellenic Train ΑΕ ιδιωτική εταιρεία και ο βασικός πάροχος σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων στην Ελλάδα. Μολονότι ως αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για ξεπούλημα όταν η κυβέρνηση Σαμαρά κοστολογούσε τον σιδηρόδρομο στα 300 εκατομμύρια ευρώ, ως κυβέρνηση τον παραχώρησε στους Ιταλούς για 45 εκατομμύρια. Μάλιστα, ο κ. Σπίρτσης υποστήριζε εκείνη την περίοδο ότι αναγκαστικά έβαλαν την υπογραφή του στην πώληση και ότι ως πρόεδρος του ΤΕΕ δεν ήταν υπέρ της ιδιωτικοποίησης της τρένοσε. Δεν ξέρω ως πρόεδρος του ΤΕΕ τι έλεγε για την ιδιωτικοποίηση της τρένοσε, αλλά ως υπουργός αρμόδιος την πούλησε την τρένοσε για μόλις 40 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα με 200 εκατομμύρια ευρώ πρίκα για να βάλουμε τα πράγματα στην πραγματική τους βάση, δήλωνε τότε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κρέκας. Τη μεταβίβαση του 100% της τρένοσε στους Ιταλικούς σιδηρόδρομους έναντι μόλις 45 εκατομμυρίων ευρώ γιόρτασε ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον Ιταλό ομολογό του Πάολο Τζεντιλόνι το Σεπτέμβριο του 2017 στην Κέρκυρα. Έτσι, από τις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ το 2013, όταν ήταν στην αντιπολίτευση περί ξεπουλήματος της τρένοσε, φτάσαμε στις φιέστες στην Κέρκυρα. Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου του Αλέξη Τσίπρα και του Ιταλού ομόλογου του Πάολο Τζεντιλόνι, στο πλαίσιο της πρώτης διακυβερνητικής συνόδου Ελλάδος-Ιταλίας που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ άλλων αναφορικά με την τρένοσε είχε πει: «Με την ιδιωτικοποίηση έκλεισε γρήγορα-γρήγορα και ο φάκελος Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το χρέος της τρένοσε προς τον ΟΣΕ, ύψους 692 εκατομμυρίων ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης Κομισιόν, τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών προχώρησαν στη διαγραφή των χρεών συνολικού ύψους 692.166.809,27 ευρώ της τρένοσε προς τον ΟΣΕ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της πώλησης». Να πω λοιπόν ότι πέραν αυτής της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης κουβεντιάσαμε και για τις εξελίξεις στην οικονομία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία. Εγώ υπογράμμισα ότι η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση και τώρα χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε να ενισχυθεί αυτή η προοπτική της ανάπτυξης με επενδύσεις, σημαντικές επενδύσεις, ξένες επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Η Ιταλία είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος. Είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας και ένας κορυφαίος επενδυτής στην Ελλάδα. Συμφωνήσαμε λοιπόν με τον Πάολο για την ανάγκη να ενισχύσουμε αυτή τη σχέση.
Μιλήσαμε για τις, επίσης και για τις ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ιταλία, αλλά για τις, ιδιαίτερα για τις στρατηγικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο, ιταλικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά κάναμε στην υπόθεση της Τρένοσε, που σήμερα υπεγράφηκε η συμφωνία. Και βεβαίως να αναφερθώ στην πρόθεση της Φερόβια, της ιταλικής εταιρείας που αναλαμβάνει την ευθύνη της Τρένοσε, να επενδύσει πέραν της εξαγοράς, να επενδύσει το επόμενο διάστημα στους ελληνικούς σιδηρόδρομους 500 εκατομμύρια ευρώ. Μια πάρα πολύ σημαντική συνεισφορά στην προοπτική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, την απόφαση να μην συμμετάσχουν τελικά στην αυριανή λιτάνευση της Αγίας Θεοδόρας, ένδειξη πένθους για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών, πήραν από κοινού τα διοικητικά συμβούλια των φιλαρμονικών. Πάμε να δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ. Χωρίς την παρουσία φιλαρμονικών θα γίνει η αυριανή λιτανία της Αγίας Θεοδόρας. Ενώ αρχικά είχε αποφασιστεί να μην κάνουν παρέλαση πριν και μετά τη λιτανία, τελικά σήμερα η απόφαση ήταν να μην συμμετέχουν καθόλου. Στο θέμα αναφέρθηκε ο Σπύρος Παδοβάς, πρόεδρος της Παλαιάς Φιλαρμονικής Κέρκυρας. Διότι πιστεύουμε ότι με ένα τέτοιο χαρμόσυνο γεγονός που είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας για την αναστήριξη των εικόνων, ναι, μεν χαρμόσυνο, αλλά με μεριά είναι η πολύ μεγάλη αυτή τραγωδία με τα τρένα. Δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι, παρόλο που τυπικά το πένθος έχει τελειώσει. Ποιο πένθος όμως έχει τελειώσει όταν αυτή τη στιγμή είναι 57 νεκροί και αρχίζουν οι κηδείες από σήμερα νέων παιδιών και ποιος ξέρει πόσοι άλλοι θα βγουν. Δεν ήταν δυνατόν ποτέ να συμμετέχουμε σε μια χαρμόσυνη μεν εκδήλωση, αλλά με μεριά όμως να πεθεί όλη η Ελλάδα. Και γι' αυτό αποφασίσαμε και οι πέντε, εννοώ δηλαδή την Παλαιά Φιλαρμονική, εννοώ τη Μάντζαρο, εννοώ την Ομόνια του Αστουρίου, εννοώ το Σαμάρα τη Κορακιάνα και εννοώ και την Καπαδίστρια. Αποφασίσαμε και οι πέντε να μην βγούμε καθόλου στην Λιτανία. Η Λιτανία, από ό,τι γνωρίζω, θα βγει, αλλά χωρίς εμάς. Περίπτωση να έχουμε αντιδράσεις από τον κόσμο, κάτι. Κοιτάξτε, δεν το ξέρω ακόμη, αλλά πιστεύω ότι εμείς έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη που αυτό που έπρεπε να κάνουμε, το κάναμε. Και νομίζω ότι είναι το σωστό. Από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχουν κάποια άλλα, όχι αντιδράσεις θα λέγα, επιχειρήματα. Αλλά πιστεύω ότι θα κατανοήσουν εκ των υστέρων όλοι ότι η κίνηση αυτή ήταν σωστή. Η ανακοίνωση που εξέδωσαν οι πέντε φιλαρμονικές αναφέρει τα εξής. Φιλαρμονική εταιρεία Κέρκυρας. Φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος. Φιλαρμονική Γαστουρίου Ομόνια. Φιλαρμονική Άνω Κορακιάνας Σπύρος Αμάρας. Φιλαρμονική Ένωση Καποδίστριας. Αισθανόμενοι οδύνη για το πολύ νεκρό συμβάν της σύγκρουσης των δύο τρένων στη Λάρισα, τα διοικητικά συμβούλια των πέντε φιλαρμονικών που θα συνόδευαν τη λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος της Αγίας Θεοδόρας αύριο Κυριακή της Ορθοδοξίας, ομόφωνα απεφάσισαν εις ένδειξη πένθους να μην μετάσχουν της λιτανίας. Οι πρόεδροι Σπύρος Παδοβάς, Γιάννης Τριβιζάς, Γιώργος Περατινός, Ιωάννα Κουρκούλου, Σπύρος Κοσκινάς. Η λιτανία, αν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, θα πραγματοποιηθεί κανονικά ακόμα και χωρίς τη συνοδεία των φιλαρμονικών. Πάμε να δούμε τι δηλώνει μιλώντας στο ΣΤΑΡ ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, ο πατέρας Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Η λιτάνευση του σκηνώματος της Αγίας Θεοδόρας της Αυγούστας τελείται κάθε χρόνο την Κυριακή της Ορθοδοξίας από τον Μητροπολιτικό Ναό Κέρκυρας. Φέτος όμως, λόγω της τραγωδίας στα Τέμπη, πρόκειται να υπάρξει μια ιδιαιτερότητα και αυτή είναι, πρώτον, η μη συμμετοχή των φιλαρμονικών στις λατρευτικές εκδηλώσεις λόγω πένθους και δεύτερον, μαζί με τη Θεία Λειτουργία, θα τελεστεί σε όλους τους ναούς του νησιού αλλά και όλης της χώρας επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων. Στο πρόγραμμα των θρησκευτικών εκδηλώσεων αναφέρθηκε ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, ενερωτώμενος σχετικά, σχολίασε τη μη συμμετοχή των φιλαρμονικών φέτος στη λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος. Αύριο το πρωί, λοιπόν, Κυριακή της Ορθοδοξίας, θα τελεστούν σε όλους τους ναούς του νησιού μας η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, όπως ορίζει η παράδοση της Εκκλησίας μας, και στο τέλος στους ναούς γίνεται μια μερική περιφορά των ιερών εικόνων και θα γίνει και η επιμνημόσυνη δέηση για τους ανθρώπους που χάθηκαν στα Τέμπη.
Στις 11.30 είναι ο επίσημος εορτασμός, είναι η λιτάνευση του σκηνόμετρος της Αγίας Θεοδόρας από τον Μητροπολιτικό Νό, καιρού επιτρέποντος φυσικά. Αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, θα το δούμε το πρωί με την ευθύνη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Θα γίνει η λιτάνευση του σκηνόμετρος της Αγίας Θεοδόρας, η οποία ξεκινάει από τον Μητροπολιτικό Ναό και ανεβαίνει πάνω προς τα μουράγια, περνάει από το Ληστόν, μπροστά στο πλακάδο του Αγίου, στην Παναγία των Ξένων και τον Άγιο Άνη. Ανάμεσα εκεί πέρα γίνεται η ανάγνωση του Συνοδικού της Ορθοδοξίας και η επιμνημόσυνη δέηση, όπως είπαμε, για τους ανθρώπους που φύγαν, και θα επιστρέψουμε Θεού θέλοντος μετά στο Μητροπολιτικό Ναό και καιρού επιτρέποντος. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Σε όλους τους ναούς, επαναλαμβάνω, γίνεται η Θεία Λειτουργία και θα γίνει και η επιμνημόσυνη δέηση μαζί με τη λιτάνευση των εικόνων. 11.30 είναι στον Μητροπολιτικό Ναό η επίσημη, να το πω έτσι, τελετή της λιτάνευσης των εικόνων. Το πρωί θα έχει προηγηθεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου μας και στη συνέχεια η λιτάνευση. Καταλαβαίνουμε, δεν είναι αρμοδιότητα δική μας το ποιος συμμετέχει, όχι, είναι του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Καταλαβαίνουμε την άποψη των ανθρώπων. Να επισημάνω ότι πριν από μερικά χρόνια, όταν είχε γίνει η μεγάλη καταστροφή στο Μάτι και ακολούθησε η λιτανία του Αγίου Σπυρίδωνα, είχαν γίνει όλα όπως όριζε η παράδοση. Να πούμε και κάτι άλλο, ότι η λιτανία της Κυριακής της Ορθοδοξίας δεν είναι ούτε ποδοσφαιρικό γεγονός, ούτε εκδήλωση που μπορεί να αναβληθεί και να πάει να γίνει μια εβδομάδα αργότερα. Γίνεται άπαξ το χρόνο. Επομένως, εμείς, να το πω έτσι, έχουμε αυτό το ζήτημα. Δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι που, που μπορεί να αναβληθεί και να γίνει κάποια στιγμή αργότερα. Πρέπει να γίνει είτε αυτή τη μέρα ή να μην γίνει καθόλου. Η Εκκλησία όμως θεωρεί ότι η λιτανία είναι θρησκευτικό γεγονός, είναι παρηγορητικό γεγονός. Οι άνθρωποι κάνουμε την προσευχή μας και μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Επομένως, η απόφαση είναι σε συνεννόηση με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, γιατί ξαναλέω ότι την οργάνωση της λιτανίας δεν την έχει η Εκκλησία, την έχει ο Δήμος. Συμφωνήσαμε ότι θα γίνει η λιτανία κανονικά για να πάρουν δύναμη και οι άνθρωποι. Άλλωστε, σε δύσκολα γεγονότα πάντοτε οι άνθρωποι καταφεύγουν στην πίστη. Αυτό λοιπόν, και με απόλυτο σεβασμό στους ανθρώπους και βεβαίως στις επιλογές του καθενός, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι κατανοητό και σεβαστό. Όπως επίσης θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Εκκλησία είναι Εκκλησία της Αναστάσεως και δεν μένουμε στο θάνατο. Κάνουμε τον αγώνα μας όλοι, προσευχόμαστε, παρακαλούμε. Αυτό είναι που μπορεί να κάνει η Εκκλησία και αυτό κάνουμε. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Με τρεις ενδιαφερόμενους φορείς περνά στην επόμενη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου το έργο ΣΔΙΤ για την ίδρυυση της Κέρκυρας, με την αξία της σύμβασης να εκτιμάται στα 206 εκατομμύρια ευρώ. Εκδήλωση ενδιαφέροντος κατέθεσαν η κοινοπραξία ΓΕΚ Τέρνα Χρήστος Κωνσταντινίδης, η Άκτορ Παραχωρήσεις Όμιλος Ελάκτορ και η Μυτιλινέως. Η διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης είναι 30 έτη, 4 έτη τη μελέτη και κατασκευή 26 έτη λειτουργίας περίοδος υπηρεσιών. Σύμφωνα με την προκήρυξη του έργου, η χρηματοδότηση του ΣΔΙΤ θα γίνει καταρχήν με ίδια ή και δανειακά κεφάλαια του αναδόχου. Το δημόσιο θα συμμετάσχει στην χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου με το ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ κατά μέγιστο. Το έργο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την Κέρκυρα, καθώς αντιμετωπιστεί το υδρευτικό πρόβλημα στο σύνολο του νησιού, ώστε να αποδίδεται επαρκές πόσιμο νερό εγγυημένα καλής ποιότητας. Με την υλοποίησή του επιτυγχάνεται η κατάργηση 75 γεωτρήσεων που διαθέτουν σήμερα νερό κακής ποιότητας και αξιοποίηση μεγάλων ποσοτήτων επιφανειακών απορροών που σήμερα καταλήγουν στη θάλασσα. Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η κατασκευή των φραγμάτων μελισσουδίου, εκτροπής κυπριανάδων και καλαμιώτισσας με τα συνοδά τεχνικά έργα των εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού, μελισσουδίου και καλαμιώτισσας των εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους περίπου 210 χιλιομέτρων, των δεξαμενών χοροεπισκόπων, τρουμπέτας, στρογγυλής, νέα δεξαμενή μελιτιαίων. Επιπλέον θα εγκατασταθεί σύστημα SCADA για τον έλεγχο και την τηλεδιοίκηση του έργου. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα δούμε ένα θέμα το οποίο θα σχολιάσουμε και στη συνέχεια του δελτίου μας με την Ματούλα την Ανδριώτη. Στις τουαλέτες του βοηθητικού κλειστού βρίσκονται σακούλες ερμετικά κλειστές με τα κουτιά που εσωκλείονται να αναγράφουν επικίνδυνα τοξικά απόβλητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται εκεί από την περίοδο που λειτουργούσε ο χώρος ως εμβολιαστικό κέντρο. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς περιέχουν και γιατί βρίσκονται ακόμα εκεί. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε στις τουαλέτες, πίσω, δίπλα μάλλον, από το βοηθητικό κλειστό γυμναστήριο, κάτω από τον χώρο που προπονείται ο Δαμοκλής όσον αφορά την ξυφασκία. Τι βλέπω, υπάρχει μια μυρωδιά
που σαν ένα από νοσοκομείο, σαν ένα από τέλος πάντων. Κοιτάξτε εδώ τι βλέπουμε. Κίτρινες σακούλες κλεισμένες με δεματικό. Το βλέπουμε το δεματικό. Λοιπόν, πατάμε εδώ όπως. Αυτά είναι στις τουαλέτες είμαστε τώρα, στο βοηθητικό κλειστό. Προχωράμε. Κοιτάξτε εδώ. Αυτά εδώ χρησιμοποιήθηκαν για κάποιο λόγο. Δεν λένε κάτι απ' έξω. Πάμε, θα δούμε. Συνεχίζουμε. Θέλω να μπεις λίγο. Αυτά έχουν μείνει από το πρώην εμβολιαστικό. Αυτό επικίνδυνα, απόβλητα, αμυγός, μολυσμένα είναι από το πρώην εμβολιαστικό. Αυτές οι σακούλες εδώ, οι μισάνυχτες, με τα δεματικά, είναι από το πρώην εμβολιαστικό. Ερώτηση. Όλες αυτές οι σακούλες με τα επικίνδυνα, απόβλητα, αμυγός, μολυσμένα, τι δουλειά έχουν στις τουαλέτες του πρώην εμβολιαστικού? Νυν Δαμοκλής πάνω ξηβασκία, γοκ δίπλα γυμναστική. Τόσα παιδιά πηγαίνουν όταν χρειάζεται. Πάμε λίγο προς τα πίσω. Κοιτάξτε πόσα, πόσες σακούλες και πόσα χαρτόνια. Εδώ που είναι ένα άδειο, σας το δείχνω. Ξεκάθαρα επικίνδυνα απόβλητα, αμυγός μολυσμένα. Έτσι, το είδαμε. Λοιπόν, φεύγοντας, να δείτε πόσο κοντά είναι οι τουαλέτες. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ κάτω. Κοιτάξτε ένα χάλι, να μπερδευτεί ένα παιδί, να σκοτωθεί. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Εδώ πρέπει να είναι μπάζα. Κάποια άμμος είναι. Έλα λίγο να τη δούμε. Κάτι σε άμμο είναι. Τώρα αυτό τι υλικό είναι εδώ, δεν ξέρω. Ας μην πηγαίνουμε και πολύ κοντά. Λοιπόν, φεύγοντας, θέλω να σας δείξω πού είναι οι τουαλέτες. Δηλαδή τα παιδιά από αυτό το χώρο, για να χρησιμοποιήσουν τουαλέτα, κάνουν απλά αυτό. Εδώ λοιπόν είναι οι πτήρες και οι τουαλέτες. Δηλαδή τα παιδιά έχουν αυτή την απόσταση τουαλέτας επικίνδυνα απόβλητα. Τι είναι αυτές οι σακούλες εδώ? Αυτό είναι το ερώτημα. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη ροή των γεγονότων. Ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση του νοσοκομείου της Κέρκυρας απασχόλησαν κυρίως τη συνάντηση της Περιφερειάρχης Ιωνίων Ρόδης Κράτσης Τσαγκαροπούλου με τη νέα διοικήτρια του Ιδρύματος, Μαντώ Εγκλεζοπούλου. Εθιμοτυπική συνάντηση στην έδρα της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων πραγματοποίησε η νέα διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, Μαντώ Εγκλεζοπούλου, την οποία υποδέχθηκε στο γραφείο της Περιφερειάρχης, κυρία Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, με την παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Συνοχής και Απασχόλησης, Μελίτας Ανδριώτη, και του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Κώστα Ζορμπά. Η συζήτηση της Περιφερειάρχη και των δύο Αντιπεριφερειαρχών με τη νέα διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας κινήθηκε αφενός στην έμπρακτη στήριξη την οποία προσφέρει η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων τόσο στο νοσοκομείο όσο και στις υπόλοιπες δομές της δημόσιας υγείας, ΕΚΑΒ, κέντρα υγείας. Αφετέρου, στο γενικότερο πλαίσιο των ενεργειών στις οποίες στοχεύει να προχωρήσει η κυρία Εγκλεζοπούλου. Σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία έκανε προς την Περιφερειάρχη νέα διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας, βρίσκεται ήδη σε επαφή με το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να προκηρυχθούν άμεσα νέες θέσεις μόνιμων ιατρών σε τομείς στους οποίους έχει διαπιστωθεί υποστελέχωση, όπως η παθολογική, η καρδιολογική και η ψυχιατρική κλινική, αλλά και στον ακτινοδιαγνωστικό τομέα. Παράλληλα, η κυρία Εγκλεζοπούλου έχει ετεθεί στην ηγεσία. Την έντονη δυσαρέσκεια και απαγοήτευση της αναφορικά με την μη λειτουργία του πυροσβεστικού κλιμακίου Αργυράδων εκφράζει η Ένωση Πυροσβεστικών Υπαλλήλων του Νομού της Κέρκυρας μέσω επιστολής που απέστειλε στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Στυλιανίδη. Καμία ουσιαστική ενέργεια δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα ώστε να επαναλειτουργήσει σε νέες εγκαταστάσεις το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αργυράδων, καταγγέλει μέσω της επιστολής της προς τον κύριο Στυλιανίδη η Ένωση Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κέρκυρας. Το μόνο που έχουν εισπράξει από θεσμικούς και αυτοδιοικητικούς παράγοντες είναι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, ανέξοδες υποσχέσεις. Για τον λόγο αυτό, καλούν τους καθήλυν αρμόδιους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να δράσουν κατεπηγόντως, προκειμένου να βρεθεί κατάλληλο κτίριο για τη μεταστέγαση με την κατάσταση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αργυράδων. Επίσης, θα πρέπει πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου να τελειώσουν άμεσα οι υπολοιπόμενες εργασίες αποπεράτωσης στο κτίριο που θα μεταστεγαστεί ο πρώτος πυροσβεστικός σταθμός Κέρκυρας. Στην επιστολή αναφέρουν.
Κύριε Υπουργέ, με το παρόν εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας και την απογοήτευσή μας αναφορικά με το φλέγον ζήτημα που έχει προκύψει με το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αργυράδων, Δήμου Νότιας Κέρκυρας και την μη εξεύρεση λύσης μέχρι σήμερα. Με απόφαση του αρχηγού, πρώτον σχετικό, ανεστάλλει η λειτουργία του εν λόγω κλιμακίου, καθώς παρόλες τις ενέργειές μας και τις επανειλημμένες συζητήσεις με θεσμικούς παράγοντες και αυτοδιοικητικούς φορείς του νησιού μας και όχι μόνο, εκτός των ανέξοδων υποσχέσεων, μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Οι συνάδελφοι, μετά την αναστολή του κλιμακίου, έχουν μεταφερθεί στον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό Κέρκυρας, που δυστυχώς και εκεί οι εγκαταστάσεις είναι άκρως τραγικές. Για τις συνθήκες του σταθμού, το λιγότερο που έχουμε να πούμε είναι μια εικόνα χίλιες λέξεις. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αργυράδων ήταν ακατάλληλο από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας και καλώς ανεστάλλει η λειτουργία του στο κτίριο που στεγαζόταν. Δυστυχώς, θεσμικοί παράγοντες της αυτοδιοίκησης, όπως έχουμε ζήσει σε κατηδίαν συναντήσεις συζητήσεις, διαχρονικά και κατ' επανάληψη αρέσκονται στο να δίνουν συνεχώς απραγματοποιητές υποσχέσεις. Μας λυπεί και μας θλίβει το γεγονός πως ορισμένοι δεν μπορούν να κατανοήσουν τα αυτονόητα, ότι δηλαδή οι υπάλληλοι του πυροσβεστικού σώματος δίνουν καθημερινά αγώνα χωρίς να ξεχνούν τον όρκο που έχουν δώσει και δεν είναι άλλος από το να προστατεύουν τη ζωή και την περιουσία του Έλληνα πολίτη, κάτι που δυστυχώς το ομολογούν οι νεκροί συναδελφοί μας διαχρονικά, συνάδελφοι που έχουμε χάσει από δίπλα μας κατά τη διάρκεια του άνισου πολλές φορές πολέμου με την πυρηνή λέλαπα. Μακριά από εμάς τα όποια σενάρια φυγής του πυροσβεστικού κλιμακίου από την Νότια Κέρκυρα. Δεν βγάζουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Δώσαμε αγώνες προκειμένου να κερδίσουμε την ίδρυση του πυροσβεστικού κλιμακίου στην Νότια Κέρκυρα, καθώς και των έτερων πυροσβεστικών κλιμακίων του νομού μας. Καλούμε τους καθήλυν αρμόδιους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να δράσουν κατεπηγόντως, προκειμένου να βρεθεί κατάλληλο κτίριο για τη μεταστέγαση με την κατάσταση του πυροσβεστικού κλιμακίου Αργυράδων. Επίσης, θα πρέπει πριν την έναρξη της νέας αντιπυρικής περίοδου να τελειώσουν άμεσα οι υπολοιπόμενες εργασίες αποπεράντωσης στο κτίριο που θα μεταστεγαστεί ο πρώτος πυροσβεστικός σταθμός Κέρκυρας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αργυράδων και ο πρώτος πυροσβεστικός σταθμός έπρεπε να έχουν μεταστεγαστεί προπολού. Δεν δεχόμαστε μπαλώματα και μερεμέτια ούτε πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες μας. Να τονίσουμε πως από πλευράς μας έχουμε προβεί στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες που θεσμικά μπορούμε να εμπλακούμε προκειμένου να βοηθήσουμε για να δοθούν λύσεις. Λίγα απομένουν να κάνουμε, όμως δεν επιθυμούμε να φτάσουμε τα πράγματα στα άκρα. Επίσης, ως Ένωση προτείνουμε πως πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα με νομοθετική διάταξη η αρμοδιότητα της έβρεσης στέγης για τα πυροσβεστικά κτίρια κλιμάκια που έχουν οι Δήμοι και οι περιφέρειες και η αρμοδιότητα αυτή να ενταχθεί στις αρμοδιότητες του Υπουργείου ή του Αρχηγείου μας. Σας επισημαίνουμε ότι είναι αδύνατο να βρεθεί κτίριο στη Νότια Κέρκυρα βάσει του ενδεικτικού κτηριολογικού προγράμματος πυροσβεστικού κλιμακίου. Κυρίες και κύριοι, κάντε επιτέλους πράξη τα αυτονόητα πριν να είναι πολύ αργά και κλαίμε για την κακή μας μοίρα πάνω από καμένα. Δεν είμαστε οι φτωχοί συγγενείς. Αξιοπρέπεια ζητάμε και κατανόηση. Κύριε Υπουργέ, αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε σε εσάς για οριστικές λύσεις στα καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και ζητάμε οι λύσεις αυτές να δρομολογηθούν άμεσα, διότι το καλοκαίρι είναι κοντά και οι εχθροί της χώρας και κατ' επέκταση του νησιού μας τρίβουν τα χέρια τους, καθώς θα βρουν ένα αρκετά μεγάλο μέρος δασικού πλούτου και όχι μόνο απροστάτευτο. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας το παρόν, ζητάμε όπως μας ορίζετε ημερομηνία συνάντησης μαζί σας ή αν επιθυμείτε η συνάντηση αυτή να πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα με παρουσία όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων και παραγόντων. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Συνελήφθη χθες το πρωί στην Κέρκυρα από αστυνομικούς του τμήματος δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας, 31χρονος ημεδαπός, και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και κατοχή και διάθεση μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ο ημεδαπός εντοπίστηκε σε περιοχή της Νότιας Κέρκυρας και συνελήφθη κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 13 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 1.666 μη εγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα και ένα κινητό τηλέφωνο. Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κέρκυρας, διαπιστώθηκε ότι ο 31χρονος προμηθευόταν τα προαναφερόμενα φαρμακευτικά σκευάσματα από το εξωτερικό.
Και στη συνέχεια, χωρίς σχετική έγκριση, τα διέθετε στην αγορά μέσω των σελίδων που είχε δημιουργήσει. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελωδικών Κέρκυρας. Επίσης, χθες πραγματοποιήθηκαν προληπτικοί τροχονομικοί έλεγχοι σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά, στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικού σχεδιασμού που είχε εκπονηθεί από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Ίσων για την πρόληψη των τροχιών ατυχημάτων και την αντιμετώπιση επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών. Ειδικότερα, κατά τις ώρες 7 το πρωί έως και 1 το μεσημέρι, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κέρκυρας και Κεφαλινίας ελέγχθηκαν συνολικά 256 οχήματα και βεβαιώθηκαν 97 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων 10 για ταχύτητα, 5 για προστατευτικό κράνος, 15 για ζώνη ασφαλείας, 4 για στέρηση άδειας ικανότητας οδηγήσεως, 1 για στέρηση ασφαλιστηρίου συμβολέου και 7 για χταίο. Τέλος, κατά τους ελέγχους, ακινητοποιήθηκαν 7 οχήματα για περιπτώσεις στέρησης άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήσης προστατευτικού κράνους και κταίω. Την Παρασκευή 3 Μαρτίου ορκίστηκαν στην έδρα της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων οι δύο πρώτοι υπάλληλοι που προσλήφθησαν μέσω ΑΣΕΠ. Η Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, η κυρία Ρόδη Κράτσα, μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει ανάγκη για προσλήψεις περισσότερου προσωπικού. Όμως, τουλάχιστον όπως υπογράμμισε, έγινε μια αρχή. Οι εν λόγω προσλήψεις είναι από προγραμματισμό προσλήψεων των ετών 2019 και 2020 που αφορούσαν στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων των ετών 2020 και 2021 αντίστοιχα, όπως ενημέρωσε η Περιφερειάρχης μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ. Είχα τη μεγάλη ικανοποίηση να ορκίσω τους δύο υπαλλήλους που προσλαμβάνει η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων μέσω ΑΣΕΠ. Πρόκειται για τους υπαλλήλους που έχουν εγκριθεί από τον ΑΣΕΠ για το 19 και 20. Είμαστε ήδη ακόμη πίσω ως προς τις προσλήψεις, διότι ακολουθούμε το ρυθμό του ΑΣΕΠ. Δύο μόνο ορκίστηκαν, διότι από τους υπόλοιπους, στο σύνολο ήταν 9 παιδιά, άλλοι έχουν εγκαταλείψει την διαδικασία, διότι βρήκαν κάπου αλλού δουλειά, και άλλοι ζήτησαν 5 ο ένας και 6 μηνών παράταση πρόσληψης οι άλλοι. Μικρό το ξεκίνημα αριθμητικά, αλλά μεγάλο αν σκεφτεί κανείς ότι πραγματικά ναι, οι άνθρωποι έχουν να μπουν από το 2007, από το διαγωνισμό του 2007 στην περιφέρεια. Συνεχίζουμε όμως αναμένοντας τις προσλήψεις των επομένων ετών που έχουν εγκριθεί, 10 για το 2022, 10 άτομα για το 2023 και παράλληλα έχουμε στείλει στο Υπουργείο τον προγραμματισμό μας για τις προσλήψεις των επομένων ετών βάσει και των συνταξιοδοτήσεων που μοιραία έρχονται στην περιφέρειά μας στο δυναμικό της. Καλή αρχή ευχήθηκα στα παιδιά, τους εξήγησα τη γοητεία και την ιδιαιτερότητα που είναι να είσαι δημόσιος λειτουργός και πόσο μάλλον σε ένα φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει να κάνει με την υπηρεσία προς το γενικό καλό και μάλιστα της καθημερινότητας και της τοπικής κοινωνίας στην οποία ζουν. Πάντως, πόσους έχετε ανάγκη αυτή τη στιγμή που θα σας έλυνε τα χέρια? Οι οργανικές θέσεις είναι πολύ περισσότερες που μας λείπουν και επίσης με τις ανάγκες που θα δημιουργούμε τον νέο οργανισμό, τον οποίο επεξεργαζόμαστε ακριβώς για να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες και τις παθογένειες του προηγούμενου οργανισμού και να δημιουργήσει και στη δομή τις λειτουργίες της περιφέρειας, κάποιες υπηρεσίες που λείπουν, όπως αποδεικνύει η πραγματικότητα. Αλλά χαιρετίζουμε το ξεκίνημα που έγινε σήμερα. Υπογραμμίζεται ότι η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων έχει προχωρήσει σε σχέδιο πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων 32 θέσεων για τα επόμενα έτη. Τώρα στα εμπόδια που έχουν παρουσιαστεί σε σχέση με την αντικατάσταση του χλωτάπητα στο γήπεδο Κοντοκαλείου, αναφέρθηκε ο χωρικός του Περιφερειάρχης, ο κ. Κώστας Ορμπάς. Στα εμπόδια που έχουν παρουσιαστεί σε σχέση με την αντικατάσταση του χλωτάπητα στο γήπεδο Κοντοκαλείου, αναφέρθηκε ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης. Ο Κώστας Ζορμπάς σημείωσε ότι όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη εργολαβία ύψους 160.000 ευρώ, ο εργολάβος είχε λάβει εντολή να μην αφαιρέσει τον παλιό συνθετικό χλωτάπητα, αν δεν έμπαινε αμέσως ο καινούριος. Παρ' όλα αυτά, ο εργολάβος αφαίρεσε τον παλιό χλωτάπητα. Στη συνέχεια, προέκυψε πρόβλημα με την προγραμματική σύμβαση και αδυναμία εντελματοποίησης γύρω στον περασμένο Νοέμβρη, αν και με καθυστέρηση τελικά πληρώθηκε με εντέλεστε ο πρώτος λογαριασμός στον ανάδοχο, όμως παρότι του ζητήθηκε να μην διακόψει την εργολαβία, εκείνος επέλεξε αρχικά να δηλώσει ότι επιθυμεί να την σταματήσει. Επικοινωνήσαμε πάλι μαζί του, μας είπε εντάξει δεν θα κάνω λύση και έστειλε ένα αρκετά μεγάλο ποσό σαν αποζημίωση. Το ποσό αυτό το εξέτασε μαζί με τα δικαιολογητικά η Επιτροπή
χρειάζονται και κάποια περαιτέρω δικαιολογητικά για να μπορέσει να το δεχτεί η υπηρεσία. Περιμένουμε να μας τα αποστείλει. Σε περίπτωση που βρεθεί μια κοινή λύση, θα συνεχίσει κανονικά. Μας έχει διαβεβαιώσει ότι ο Τάπητας βρίσκεται στην κατοχή του σε αποθήκη. Οπότε, μόλις μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στο ποσό της μη διάλυσης, θα έρθει να τοποθετήσει. Αν δεν μπορέσει να δικαιολογήσει το ποσό που ζητάει για τη μη λύση της εργολαβίας, θα πάμε σε λύση. Περιμένουμε τη Δευτέρα κάποια δικαιολογητικά ακόμα που μας έχει ενημερώσει ο ανάδοχος ότι θα στείλει. Αν αυτά τα δικαιολογητικά, τα οποία τα ζήτησε βέβαια η υπηρεσία, αν αυτά τα δικαιολογητικά καλύπτουν την υπηρεσία, θα αποζημιωθεί για τη μη διάλυση και θα συνεχίσει το έργο κανονικά. Αν όχι, θα μπούμε στη διαδικασία να ανεβάσουμε με προμήθεια τον Τάπητα, γιατί είναι αντικατάσταση, μπορεί να γίνει με προμήθεια, έτσι ώστε να ξανακάνουμε τις διαδικασίες από την αρχή, κάτι που θα είναι χρονοβόρο. Ο κ. Ζορμπάς μετέφερε όμως και τα συλληπιτήριά του για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των παιδιών που χάθηκαν στα Τέμπη. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, είναι κάτι που δεν μπορεί να το χωρέσει ο ανθρώπινος νους, πώς συνέβη αυτή η τραγωδία. Είμαστε όλοι σε μια κατάσταση, δεν μπορώ να το περιγράψω, δεν περιγράφεται με λόγια αυτό που νιώθει ο καθένας από εμάς. Τίποτα θα πω, δύναμη, κουράγιο ο Θεός να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, έτσι να τους απαλύνει λίγο τον πόνο. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να πω. Θερμά συλληπιτήρια. Σύσκεψη με θέμα την ακρίβεια διοργανώνει το απόγευμα της Κυριακής στην αίθουσα των συνεδριάσεων της ΟΕΒΕΚ, η Τομεακή Επιτροπή Κέρκυρας του ΚΚΕ, με ομιλητή τον κ. Θανάση Τζίμα. Σύσκεψη με ομιλητή τον Θανάση Τζίμα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υπεύθυνου του τμήματος ΕΒΕ της Κεντρικής Επιτροπής, διοργανώνεται στις 18:30 το απόγευμα της πρόσεχους Κυριακής 5 του Μάρτη από την Κομματική Οργάνωση Βάσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων της Τομεακής Επιτροπής Κερκύρας του ΚΚΕ στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων, με θέμα ακρίβεια, ενεργειακή φτώχεια, πληστηριασμοί. Το καλό σενάριο για τους μικρούς επαγγελματίες γράφεται με ισχυρό ΚΚΕ για μια ζωή χωρίς πολέμους, χρέη, ανασφάλεια. Στο Start μίλησε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Βαγγέλης Αλαμάνος. Βρισκόμαστε πριν λίγο καιρό πριν ξεκινήσει η νέα τουριστική σεζόν. Μια σεζόν που όλα τα στοιχεία λένε ότι θα έχουμε νέα ρεκόρ στον τουρισμό. Την ίδια στιγμή βέβαια οι μικροί επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι βιώνουν μια κατάσταση δύσκολη, με την ενεργειακή κρίση η οποία υπάρχει, με την ακρίβεια στα τρόφιμα, με τη διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας, μια κατάσταση η οποία έρχεται μετά από 10 χρόνια μνημονίων, περιχωπών των μισθών, φορολόγηση των μικρών επαγγελματιών, ζητήματα τα οποία και σήμερα ακόμα αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα. Την ίδια στιγμή, παρά τα τελευταία χρόνια την τουριστική ανάπτυξη η οποία έχουμε, για τους μικρούς επαγγελματίες τα πράγματα είναι δύσκολα. Υπάρχουν συσσωρευμένα χρέη, βλέπετε ότι καθημερινά εντείνονται, μεγαλώνουν οι πληστηριασμοί, κυρίως σε επαγγελματίες. Αυτή η κατάσταση είναι καθημερινή. Ο λαός μπροστά και στις εκλογές που έρχονται, στις επόμενες εξελίξεις, πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του, να καταλάβει και να πάει να δώσει απάντηση με βάση τα δικά του προβλήματα και όχι με το στημένο σοου το οποίο καθημερινά του δίνουν. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, η κομματική οργάνωση ΕΒΕ του ΚΚΕ διοργανώνει μια συγκέντρωση στην Κυριακή 5 του Μάρτη, ώρα 18:30 στην Ομοσπονδία στην Πλακάδα. Θα μιλήσει ο σύντροφος ο Θανάσης Τζίμας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, υπεύθυνος για τους επαγγελματίες. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, όλους τους επαγγελματίες να παραβρεθούν στη συγκέντρωσή μας αυτή και θεωρούμε ότι ο λαός μπορεί να δώσει απάντηση στηρίζοντας το ΚΚΕ και σε αυτές τις εκλογικές, στην εκλογική μάχη και σε μάχες που έρχονται το επόμενο διάστημα. Αθλητική ενημέρωση. Ματούλα Ανδριώτη τηλεφωνικά. Ματούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ιρώ. Και βέβαια δεν θα ξεκινήσω με την αθλητική επικαιρότητα, τους αγώνες κτλ. Αλλά να μας πεις, γιατί είδαμε το ρεπορτάζ σου. Ναι. Αν έχεις πάρει μέχρι τώρα κάποια απάντηση για το τι είναι αυτό
Τι είναι αυτά τα κουτιά που γράφουν απ' έξω επικίνδυνα τοξικά απόβλητα στις τουαλέτες του βοηθητικού κλειστού? Υπήρχαν πληροφορίες εδώ και καιρό ότι έχουν μείνει κάτι σακούλες από μινάρια του πρώην εμβολιαστικού κοντά στις τουαλέτες του βοηθητικού κλειστού. Ναι. Με αφορμή ρεπορτάζ που κάναμε όσον αφορά την Ξηβασκία και τον Δαμοκλή, θέλαμε να δούμε και αν ισχύει αυτά όλα που έχουμε ακούσει. Θέλω να σου πω ότι και η μυρωδιά ακόμη, δηλαδή στην είσοδο που είναι ακριβώς δίπλα από τις τουαλέτες, η μυρωδιά έχει να κάνει σαν να... σαν θάλαμος, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, γιατί δεν μπορώ να μεταφέρω την οσμή. Αλλά πραγματικά υπάρχει μια μυρωδιά. Και όταν είδαμε αυτές τις σακούλες τόσο κλειστές με το δεματικό, τόσο σφιχτά, και ξέρεις ότι το δεματικό είναι ένα υλικό το οποίο δεν μπορεί να το ανοίξεις, δηλαδή δεν είναι εύκολο. Όταν μπαίνεις κάτι με δεματικό, το κάνεις για να υπάρχει ένας ασφαλής τρόπος. Συν ότι αυτά που έγραφαν τα κουτιά πάνω, αυτές οι κίτρινες σακούλες, δεν ξέρω, όλα είναι κάπως περίεργα. Το θέμα όπως είναι και να έχει, πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Γιατί μακάρι εμείς να κάνουμε λάθος και εσύ που το εντόπισες και το κατέγραψες με την κάμερα, να ήταν κάτι το οποίο ναι, μεν ήταν έτσι και έγραφα απ' έξω, αλλά μέσα δεν είχε κάτι αντίστοιχο. Μακάρι. Αλλά εικάζω, όπως και εσύ, ότι είναι τα απομεινάρια του εμβολιαστικού. Αυτό και αν θα ισχύει είναι αυτό τόσους μήνες μετά, είναι μια μεγάλη ντροπή δίπλα από τα παιδιά μας που προπονούνται. Αυτό είναι τραγικό. Πιστεύω ότι είναι απομεινάρια από το πρώην εμβολιαστικό. Φαντάσου πόσο καιρό έχουν μείνει. Ακριβώς. 1,5 χρόνο. Ναι. Έχουν μείνει το λιγότερο εκεί πέρα σε αυτό το σημείο. Ακριβώς δίπλα πάνε τα παιδιά για μια τουαλέτα για να πλύνουν τα χέρια τους. Άρα περνάνε από το σημείο αυτό για να πάνε στην τουαλέτα. Όλο αυτό το πράγμα έπρεπε να είναι εκεί. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται. Περιμένουμε το ΦΕΚ, τη δημοσίευση, ώστε επίσημα πλέον ο Κώστας Αγάδος να αναλάβει χρέη Προέδρου. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι κάπως μετέωρα τα πράγματα. Ναι, μεν είναι ο νέος Πρόεδρος, ο Κώστας Αγάδος με αντιπρόεδρο τον Κώστα Τόμπρο. Ναι. Δεν έχει βγει το ΦΕΚ, ώστε να έχουμε την επίσημη ανακοίνωση, ώστε να μπορούμε να του πούμε, έλα εδώ Πρόεδρε, τι γίνεται και τι είναι αυτά. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή. Πέραν του Προέδρου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία σέβομαι και τιμώ, δεν μιλούν για ζητήματα τα οποία είναι σοβαρά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο να τους βρεις. Ναι. Όσον αφορά τους ανθρώπους που σου είπα τα ονόματα, περιμένουν την επίσημη, το επίσημο, το ΦΕΚ, τέλος πάντων, για να μπορέσουν να... Αλλά είναι σε ένα χώρο, πρόσεξε, είναι σε ένα χώρο που δεν ξέρω αν ήταν αντιληπτό ότι υπάρχουν εκεί. Δηλαδή, αν δεν ήταν αντιληπτό, σημαίνει ότι όσοι βρίσκονται σε θέση ευθύνης στο ΕΑΚ δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ναι. Δηλαδή ναι. Τοποθετώ εγώ μια βόμβα, το ξετραχυλώνω και δεν παίρνουν χαμπάρι ότι είναι δίπλα από τις τουαλέτες. Τι λέμε τώρα? Εμένα με ενοχλεί πιο πολύ το γεγονός ότι είναι αυτό που λέμε το ψου-ψου-ψου, ξέρεις, υπάρχει μια σακούλα εκεί, ξέρεις, κάτι μπορεί να είναι. Όλοι οι προπονητές, άνθρωποι που μπορούν να μπαινοβγαίνουν. Όλοι ξέρουν αυτό, λοιπόν, ότι κάτι υπάρχει. Αυτό είναι τραγικό. Το να υπάρχει ένας ψήθυρος για κάτι τόσο πολύ σοβαρό, κανείς να μην μπαίνει, κανείς να μην τραβάει μια φωτογραφία. Για άλλα ξέρουμε να τραβάμε φωτογραφίες και να τα ανεβάζουμε και να κάνουμε τους ρεπόρτερ. Εννοείται. Λοιπόν, κανείς να μην έχει ενδιαφερθεί, κανείς να μην έχει τσιγκλήσει, να πει βρε παιδιά, δεν έρχεστε να δείτε. Όχι εμάς. Κάποιον άλλον, κάποιον υγειονομικό, κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή έπρεπε να γίνει το ρεπορτάζ για να δούμε αυτές τις σακούλες και αυτή τη μυρωδιά και αυτό το επικίνδυνο πράγμα. Πραγματικά έχω πέσει από τα σύννεφα. Είναι πολύ επικίνδυνο. Ό,τι και αν είναι μέσα, μπορεί να είναι χαρτόνια. Αν είναι χαρτόνια, δεν τα δένεις με δεματικό. Δεν τα κλείνεις τόσο πολύ. Το πιο πιθανό, ματούλα μου, είναι να είναι τα απομεινάρια του εμβολιαστικού σε ό,τι αφορά τις σύριγγες, τα βαμβάκια που χρησιμοποιήθηκαν κτλ. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν μπορεί να είναι τόσους μήνες εκεί. Δεν δικαιολογείται. Ό,τι και εννοείται να είναι μέσα. Μιλάμε για την πλήρη κατάρρευση. Δηλαδή, κάθε χώρος που υπάρχει στο ΕΑΚ αντιμετωπίζει και ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτός ο χώρος λοιπόν εκεί, που είναι ο ΓΟΚ δίπλα και η Ξηβασκή ακριβώς από πάνω, έχει αυτές τις σακούλες που είναι άκρως επικίνδυνες. Ακόμα και από τη μυρωδιά καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι μυρίζει νοσοκομείο τέλος πάντων. Λοιπόν, επειδή προφανώς, όπως καταλάβεις, δεν έχουμε χρόνο να μας πεις πολλά, σε τίτλους την αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα και αύριο, γιατί θα τα δούμε όλα στις αθλολογίες.
Η Σπυριδόνα Καρίδη δέκατη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο τριπλού με άλμα στα 13-60, το πήγε πάρα πολύ καλά, ξεπέρασε τα ρεκόρ της, δεν πέρασε όμως το τελικό. Αύριο πάμε στην εθνική κατηγορία πολύ νωρίς, Λευκή Μιζάκυνθο στις 11 το πρωί και η αγωνιστική δράση συνεχίζεται όπως έγινε και σήμερα και δεν συνεχίζεται βεβαίως και αύριο. Δεν έγινε όμως χειρομέτρηση του Θάκα στο χάντμπολ κόντρα στους Κύκλοπες, αναβλήθηκε και έτσι έπαιξαν τα πιτσιρίκια του Κερκυραϊκού με τα αντίστοιχα πιτσιρίκια του Θεάκα. Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα σε εθελολογίες αναλυτικά. Ματούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και περιμένουμε βέβαια απαντήσεις για το ρεπορτάζ, το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σου. Άμεσες. Άμεσα, ακριβώς. Ματούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Σας δώσαμε το στίγμα της επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί ξανά στην εκπομπή Υπάρχει Θέμα. Μαζί μας απόψε ο κύριος Ηλίας Μιχαλαρέας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά να πούμε σε σχέση με το πώς διαχειριζόμαστε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, πώς το συζητάμε, πώς το αντιμετωπίζουμε, τι λέμε στα παιδιά μας, ερωτήσεις και θέματα που τις τελευταίες μέρες είναι διαρκώς στη σκέψη μας. Σε πολύ λίγο ξανά μαζί. Από χαμηλά βαρομετρικά θα επηρεαστούμε αύριο Κυριακή έως και το μεσημέρι. Έτσι, η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές μέτριας έντασης και τους ανέμους να πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις και στη συνέχεια από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες όμως τα χαμηλά βαρομετρικά θα απομακρυνθούν, διότι ένα υψηλό βαρομετρικό από τη Βορειοδυτική Αφρική και τη Σαχάρα θα κινηθεί προς τη χώρα μας. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να απομακρυνθούν οι βροχοπτώσεις και να επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα αλλάξουν κατεύθυνση και θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, δηλαδή σε αντίθετη φορά προς το φαινόμενο, προκειμένου οι χαμηλές πιέσεις στην Ευρώπη να απομακρύνουν τις υψηλές από την Αφρική. Έτσι, οι άνεμοι θα αγγίζουν τα 3 μποφόρ, με εξασθένιση βέβαια από το βράδυ. Η αφρικανική σκόνη σε μικρή ένταση στην ατμόσφαιρα. Η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Το μεσημέρι θα αγγίξει τους 13 βαθμούς Κελσίου και το βράδυ τους 6 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία σε υψηλά ποσοστά όλη την ημέρα και τις βραδινές ώρες θα ξεπεράσει το 80%.